Θύσα, θύσα εις το σταυρό. Το συγκλονιστικό έργο του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολομού, «Ύμνος στην Ελευθερία», αναμένεται να παρουσιαστεί σε μια εμβληματική συναυλία στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα έργο επικό, το οποίο πραγματικά απηχεί στις καρδιές όλων των Ελλήνων, εκείνο το οποίο, για το οποίο πασχίζουμε όλοι, δηλαδή το αγαθόν της ελευθερίας. Είναι κάτι το οποίο ο Σολομός περιγράφει με αδρές γραμμές, άλλοτε πολύ, έτσι θα λέγει κανείς, αυστηρά και με, θα έλεγα, με γραμμές οι οποίες είναι υπερβολικά σκληρές, άλλοτε κάνει παρενέσεις στους Έλληνες, άλλοτε μιλάει για τα γεγονότα εκείνα τα οποία σημάδεψαν την αρχή και την εξέλιξη της Επανάστασης του 1821. Οι προετοιμασίες από την Πολυφωνική Χοροδία της Πάτρας βρίσκονται στο τελικό στάδιο και θα συμμετέχουν πάνω από 180 μουσικοί, ανάμεσά τους και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Την ερμηνεία του έργου πρότεινε η Πολυφωνική της Πάτρας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία και την αποδέχθηκε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ίσχυσαν για την επιλογή των προτάσεων για τις εκδηλώσεις των 200 χρόνων. Το όλο έργο έχει επεξεργαστεί για Συμφωνική Ορχήστρα, σόλο και παιδική χοροδία, μεικτή και παιδική χοροδία, ο αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της διεύθυνσης όλου του έργου, το οποίο θα παρουσιαστεί με τη συμβολή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με σολίστα και απαγγελία την καταξιωμένη μέτσο σοπράνο Ειρήνη Καράγιανη. Η όλη προετοιμασία των χοροδιών, τόσο της μεικτής χοροδίας με τον Ομιλούντα, όσο και της παιδικής χοροδίας με την Αρετούσα Νικολοπούλου, ήταν ένας επίπονος αγώνας εν μέσω πανδημίας, τόσο πριν από τα Καλάβρητα, αλλά και οι επαναλήψεις που κάνουμε τώρα με τη συμβολή των δύο βασικών πιανιστών του οργανισμού, την Μαρίνα Μιλουνά και την Λούση Χριστοδούλου. Το έργο θα παρουσιαστεί αυτούσιο, όπως έγινε και στο ηρώ της Εθνικής Παλιγενεσίας στα Καλάβρητα τον περασμένο Ιούλιο. Αυτή τη φορά στον καθαγιασμένο κήπο των ηρώων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Την 3η 7 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ και η παρακολούθηση της συναυλίας θα γίνει μόνο με προσκλήσεις και με τους ισχύοντες υγειονομικούς όρους. Ενώ θα μεταδοθεί απευθείας από το Ionian TV.